Σουλιώτικο. Κατά την πρώτη εκστρατεία αυτού κατά του Σουλίου, τον Ιούνιο του 1792, ο Άλι Πασάς ήταν βέβαιος ότι θα καθυποτάξει τους Σουλιώτας, καταλαμβάνουν αυτούς ανύποπτους και απαράσκευους. Διότι προσποιηθείς ότι εκστρατεύει κατά του Αργυροκάστρου, εζήτησε τη συνδρομή των Σουλιωτών. Ήτινες περιπλανήθησαν μεν εκ των λόγων του, αλλά δε το απέστειλαν ήμοι 70 επίλεκτους υπό τον Λάμπρον Τσαβέλαν. Τούτος αφοπλίσας και φυλακίσας ο άπιστος Αλής εστράφει κατά του Σουλίου με τα δυνάμεως 12 κισχυλίων περίπου πεζών και υπαίων. Αλλά εις των Σουλιωτών κατόρθωσαν να διαφύγει, εμείνησε το πράγμα εις τους συμπολίτες του. Ήτινες υπό την οδηγία του Γεώργη Μπότσαρη, του πατρός του Μάρκου, οργάνωσαν καρτερά να μείναν. Ο στρατός του Αλή συνετρίβει εις τα σκλησορίας του Σουλίου της 20 Ιουλίου του 1792. Ο δε Αλής διεσώθη φυγών εις Ιωάννινα. Εν στη νίκη συνετέλεσαν μεγάλος σουλιώτησε, διότι 400 περίπου υπό την αρχηγία της Μόσκος Τσαβέλαινας της γυναίκας του Λάμπρου οπλισθήσα μετέσχων της μάχης. Μετά την ήταν ο Αλής είναι αγκάστη να συνδικολογήσει προς τους Σουλιώτας. Τρία μπαϊράκια φαίνονται πιο κάτω από το Σούλι. Το ένα να είναι του Μουχτάρ Πασά, το άλλο του Σελιχτάρη. Το τρίτο, το καλύτερο, είναι του Μητσομπόνου. Μια παπαδιά τα γνάντεψε με αποψηλή ραχούλα. «Πού είστε του Λάμπρου τα παιδιά? Πού είστε νύμποτσαρέοι? Αρβανιτιά μας πλάκωσε και θέλει να μας σκλαβώσει. Ας έρθουν οι παλιότουρκοι, τίποτα δεν μας κάνουν. Ας έρθουν πόλεμο να ειδούν σουλιώτικο ντουφέκια, να μάθουν του Λάμπρου το σπαθί, του Μπότσαρη ντουφέκι, τα άρματα των σουλιώτησων της ξακουσμένης χάιδος». Και ο Κουτσονίκας φώναξε από το μετερίζι: «Παιδιά, σταθείτε στέρεα, σταθείτε αντρεωμένα, γιατί έρχεται ο Μουχτάρ Πασάς με 12.000. Ο πόλεμος αρχίνησε και άραψαν τα τουφέκια». «Το Ζέρβα και τον Μπότσαρη», εφώναξε ο Τσαβέλας. «Παιδιά μου, ήρθε η ώρα του σπαθιού και ας πάψει το τουφέκι». Και όλοι έπιασαν και έσπασαν τις θήκες των σπαθιών τους. Τους Τούρκους βάνουνε μπροστά, τους βάνουν σαν κρυάρια. Άλλοι έφευγαν και άλλοι έλεγαν: «Πασά μου, ανάθεμάσαι, μέγα κακό μας έφερες τούτο το καλοκαίρι». «Εχάλασε τόση Τουρκιά, σπέδες και αραβανίτες. Δεν είναι εδώ το Χόρμοβο, δεν είναι η Λαμποβίτσα. Εδώ είναι το Σούλι το κακό, εδώ είναι το κακοσούλι, που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άνδρες, που πολεμάει Τσαβέλαινα σαν άξιο παλικάρι». Και ο Μπούτσαρης εφώναξε με το σπαθί στο χέρι: «Έλα, Πασά, τι κάκιωσες και φεύγεις με μεντζίλι? Γύρισε εδώ εις το τόπο μας, στην έρημη τη Κιάφα. Εδώ να στήσεις το θρονί, να γίνεις και σουλτάνος».